Ένα παιχνίδι στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής της Α κατηγορίας της ΕΠΣΠΙΕΡΙΑΣ. Πάμε να δούμε λίγο τις συνθέσεις των δύο ομάδων για την Ακαδημία, ξεκινώντας από τους φιλοξενούμενους. Ο κύριος Μανίκας έχει στον αγωνιστικό χώρο τους Γαλάνη, Παυλίδη, Αρζάνα, Σιαμίτρα, Μιχολό, Ρουμπιέ, Χατζηλαδά, Κατέλα, Γκανάβα, Γαλάνη Α και Κατέλα Ν. Θα τους πούμε τους παίκτες στη συνέχεια όσον αφορά τα ονόματά τους. Πάμε να δούμε λίγο και την ομάδα την τοπική της εξοχής. Ο κύριος Αμβροσιάδης έχει στον αγωνιστικό χώρο τους Δελιγιανίδη, Ατανάσοφ, Σόβα, Χατζαρίδη, Βασιλείου, Αλεξιάδη, Παναγιωτίδη, Κατσούλη, Γεωργαντά, Μιχαηλίδη και Εγκλέζο. Ο Μιχαηλίδης που, όπως δίνουν τα πράγματα, θα είναι ο μόνιμος εκτελεστής αυτών των φάσεων για τους αντιπαλούχους. Καλά εκτελεσμένο και αυτό, περνάει από όλους και η τελευταία κεφαλιά γίνεται από τον Βασιλείο, αν είδα καλά, ναι, και περνάει λίγο out από την αιστεία του Γαλάνη. Οι παίκτες της Ακαδημίας, Ρουμπιές, Γκανάβας, καλό σου το Γκανάβα και η μπάλα στο δεξί κάθε το δεκάρι του Δελγιανίδη. Φεύγει ωραία ο Παναγιωτήτης, περνάει και την μπάλα ωραία για τον Γιωργαντά. Φοβερή η κίνηση του Γιωργαντά. Μια καλή φάση αυτή για τους γηπεδούχους, γιατί έπεσε και ο Γιωργαντάς, δεν μπόρεσε να μείνει όρθιος. Παναγιωτήτης και πάλι. Η σέντρα του είναι στο δεύτερο δοκάρι, εκεί η κεφαλιά τον Εγκλέζο, αλλά θα περάσει ψηλά out πάνω από τα δοκάρια του Γαλάνη. Θα είναι ακόμα πιο αφύρωπο το πρωτάθλημα. Η μπάλα θα περάσει στην πλάτη όλων με τον Παναγιωτήδη να μην προλαβαίνει εκεί τον Γαλάνη. Είναι δεύτερη προσπάθεια, ο νεαρός θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Κράτησαν την μπάλα οι παίκτες της εξοχής μέσα στο κήπεδο και βγαίνει από την άλλη μεριά τώρα Εγκλέζος. Ο Εγκλέζος που θα φρασάρει και θα φτάνει στο 1-0 για την ομάδα της εξοχής. Ήταν πολύ ωραία η αλλαγή παιχνιδιού που έγινε από δεξιά. Ήταν μόνος του από εκεί ο Εγκλέζος που πήρε όμορφα την μπάλα. Την έφερε μπροστά, την έστρωσε στο αριστερό και κατάφερε έτσι να ανοίξει το σκορ. Και τον Γκανάβα. Ωραία, πολύ ωραία προσπάθεια του Γκανάβα. Ο Χατζηλαδάς μόνος του από δεξιά. Γίνεται και το σούτ εκεί, δεν ήταν καλό το σούτ. Εκτελείται προς τα μέσα, καλά χτυπημένο από το φάουλ, αλλά πάλι εκεί ο Βασιλείου καθαρίζει μια φάση ακόμα. Στο πέναλτι μπάλα, καλή κεφαλιά, δεν την βρήκε όπως θα ήθελε εκεί. Ο Βασιλείου, μάλλον την βρήκε, αλλά κοντράρισε η μπάλα, κόρνερ είναι. Αυτό δείχνει ο διαιτητής. Συνέχεια με το πλεονέκτημα που άφησε ο κύριος Ασλανίδης. Η μπάλα περνάει, καλό το σούτ από τον Μιχαηλίδη. Ήταν δύσκολο εκεί, τη βρήκε με το κουτουπιέρι σου, με το πλασέ, να τον βοηθήσω περισσότερο η φάση, αλλά ήταν δυνατή η σέντρα που βγήκε από αριστερά. Εκτελείται από τον Αζάνα, πολύ καλά κλειμένο, αλλά εξίσου καλά βγαίνει και ο Δελιγιανίδης και βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Έχασε το τέλος εκεί και πήρε ο Ελισιάδης που βγάζει και μια ωραία πάσα για τον Εγκλέζο. Θα βγει εκεί και ο Γαλάνης και θα διώξει, ενώ έχει, είναι στο έδαφος, έχει χτυπήσει εκεί ο τερματοφύλακας της Ακαδημίας. Τώρα εκτελείται. Διώχνει με το Γαλάνης εκεί με τα χέρια δυνατά. Κατέλας δεξιά για τον Παυλίδη. Αλλάζει πλευρά, ωραία η πάσα για τον Ρουμπιέ. Γκανάβα που δεν θα προλάβει όμως, η μπάλα θα περάσει απευθείας out. Μια καλή φάση εδώ στην κόντρα επίθεση για τους παίκτες του Νίκου Μανίκα. Τελείω ο Μιχαηλίδης, πολύ καλό στο δεύτερο δοκάρι. Τελευταία στιγμή και ο έμπειρος Σιαμίτρας θα διώξει. Και αυτή ήταν η τελευταία φάση στο παιχνίδι. Σφυρίζει ο κύριος Ασλανίδης για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος.
1-0 ο Ερμής Εξοχής στην Ακαδημία. Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο γήπεδο της Εξοχής. Καλά εκτελεσμένο. Μπλοκάρει μπάλα. Μπλοκάρει μπάλα από την κεφαλιά του Κατέλα εκεί. Τον Βασιλείο Ιμπάλα στο Δελιγιαννίδη που απομακρύνει. Περνάει από όλους την μπάλα. Μόνος του εκεί. Κάνει την κεφαλιά ο Εγκλέζος. Το κεφάλι ο Βασιλείου. Πίσω Νίκο, Νίκο! Μπράβο! Πολύ ωραίο το σούτ από τον Ρουμπιέ. Πολύ καλή και η απόκριση από την Τελιανίδη. Ο Βασιλείου για τον Ελισιάδη, αυτός για τον Κατσούλη. Ο Κατσούλης πολύ ωραία για τον Γιοργαντά. Το πλασέ του Γιοργαντά και η μπάλα ελάχιστα out. Κατσούλης. Καλή σέντρα για τον Εγκλέζο εκεί, αλλά ο έμπειρος Μιχολός με το κεφάλι θα δώσει στο τερματοφύλακά του για να απομακρύνει ο Μιχολός. Την μπάλα και πάλι στο Μιχαηλίδη που βγάζει τη σέντρα. Βασιλείου, δυνατό το σούτ από τον Κατσούλη, η μπάλα όμως ψηλά από τον Βαλάντη Κατσούλη αυτό το σούτ. Την μπάλα ψηλά, out πάνω από τα δοκάρια του Γαλάνη. Εκτελεί ο Ρεζάνας προς τα μέσα, διώχνει με το κεφάλι ο Ατανάσο και στο σούτ που προσπαθεί να κάνει εκεί ο Σιαμίτρας απομακρύνουν οι παίκτες του Ερμή, πλάγιο για την ομάδα της Ακαδημίας, εκτελεσμένο καλά. Σκάει μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν βγαίνει κάποιος εκεί να τη διώξει. Τελικά φτάνει στο Μιχαηλίδη που έχει χώρο. Προσπαθεί να κάνει και κάνει την αλλαγή για τον Γιοργαντά. Βγαίνει εκεί και διώχνει αρχικά ο τερματοφύλακας της Ακαδημίας Γαλάνης για να έρθει μετά και να απομακρύνει ο Μιχολός. Τελειώνει έτσι αυτή η φάση, μια δύσκολη φάση για την ομάδα της Ακαδημίας. Ελισιάδης εκτελεί, περνάει από όλους η μπάλα, ένα πολύ καλό σουτ, πολύ καλή εκτέλεση. Εκτελεί ο Γκανάβας, παίρνει την κεφαλιά. Ο Κανούλας παίρνει την κεφαλιά. Ο νεοεισελθόν Κανούλας παίρνει την κεφαλιά. Και κάνει το 1-1. Ισοφαρίζει το παιχνίδι ένα λεπτό πριν τελειώσει η κανονική διάρκεια του αγώνα. Ο Κανούλας, ο έμπειρος Κανούλας, μέσα στην περιοχή του Γαλάνη. Δυνατά εκτελεσμένο. Αλεξιάδης, η μπάλα στον Εγκλέζο. Δεν βλέπει ότι είναι μόνο στο Εγκλέζος και εδώ η λήξη του αγώνα που βρίσκεται τις δύο ομάδες ισόπαλες 1-1 εδώ στην Εξοχή.